Μην να πάμε μέχρι το Χορτερό, εκεί θα ξεκινήσουν αύριο αγώνες αλεξιπτωτισμού. Να μιλήσουμε με την κυρία Καμπούροβα Μαρία, η οποία είναι υπεύθυνη να μας ενημερώσει ακριβώς τι θα γίνει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στη διοργάνωση που κάνετε μετά από καιρό στο αεροδρόμιο του Χορτερού, το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι σχεδόν έτοιμο. Ναι, είναι έτοιμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Έχουν έρθει ήδη αρκετοί αθλητές από σήμερα και αύριο μεθαύριο θα έρθουν ακόμη περισσότεροι. Μάλιστα. Πόσες συμμετοχές έχουμε? Έχουμε περίπου 30 συμμετοχές κάθε μέρα. Απλώς αυτό το τριήμερο θα είναι κυρίως προπόνηση για τους αγώνες, τους οποίους έχουμε προγραμματίσει για το τέλος Απριλίου. Α, είναι προπόνηση. Πολύ ωραία. Για πέστε μας δύο λόγια εκεί για το αεροδρόμιο, το οποίο είχε καιρό, επειδή γινόταν εργασίες, να ανοίξει έτσι στον κόσμο και σε αγώνες. Το αεροδρόμιο είναι πάρα πολύ καλό. Συγχαρητήρια στους ανθρώπους που δούλεψαν για αυτό το πράγμα και το φέρανε σε πέρας. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι περιφραγμένο, είναι ασφάλτινο και είναι σε ένα μέρος το οποίο βολεύει πάρα πολύ για τις αθλητικές δραστηριότητες. Μάλιστα, αυτό είναι το ξεκίνημα. Τώρα, όπως λέτε, θα γίνουν οι αγώνες τέλος Απριλίου. Εμείς έχουμε πολλές απαιτήσεις, έτσι εισαγωγικά να το πω, πολλές προσμονές από αυτό το αεροδρόμιο, διότι είναι το μοναδικό στην κεντρική Μακεδονία που μπορεί να φιλοξενήσει και λέσχες και αγώνες. Σωστό. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλά αεροδρόμια και αυτό είναι μια όαση. Για εμάς τους αεροθλητές είναι πραγματικά ένα πολύ καλό μέρος για να μπορέσουμε να ασκούμε τις δραστηριότητες μας. Λίγο το πρόγραμμα μπορείτε να μας πείτε ακριβώς τι ώρα θα ξεκινάνε και θα γίνονται αυτοί οι αγώνες, έστω η προπόνηση, και αν μπορεί ο κόσμος να έρθει να παρακολουθήσει. Βεβαίως, είναι ελεύθερη πρόσβαση για όλο τον κόσμο από περίπου τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου, καιρό επιτρέποντος. Όλη τη μέρα λοιπόν. Όλη τη μέρα, ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε εκεί, πιστεύω, με κάποια ώρα να σας παρακολουθήσουμε, να σας καταγράψουμε και να σας ευχηθούμε και καλή επιτυχία. Σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.